Γεωργιάδου Αναστασία Μαρία, είμαι παθολόγο στην 5η τόμη τη Θεσσαλονίκη και είμαι μία από του γιατρού τη πρωτοβάθμια που έχει λάβει φιλοπορία για να καλύψει εφημεριακέ ανάγκε στο υποστελεχωμένο, τραγικά υποστελεχωμένο νοσοκομείο του Κυλκή. Ο τρόπο που δίδονται αυτά τα φιλοπορία επίση αξίζει να σημειωθεί. Δηλαδή, έρχεται μία εντολή σήμερα 11 η ώρα το πρωί ότι αύριο 8 η ώρα το πρωί εγώ πρέπει να βρίσκομαι στην Δράμα, ενώ αυτό δεν προβλέπεται πουθενά από τη σύμβασή μου. Ο τρόπο δηλαδή, ακόμα και που επικοινωνείται, είναι τραγικό. Έλαβα δεύτερη κλίση για να πάω στο νοσοκομείο του Κυλκής, στο οποίο και πήγα και διαπίστωσα εκεί ότι δεν υπάρχει μόνιμος γιατρός που να παρακολουθεί τα περιστατικά που βρίσκονται μέσα. Η διευθύντρια της κλινικής ενημερώθηκε ότι βρίσκεται σε άδεια. Εκτελόχρεια διευθυντής ήρθε ο διευθυντής του κέντρου υγείας από τη Γουμένισσα. Και οι άνθρωποι εκεί και το προσωπικό και ο εκτελόχρεια διευθυντή προσπαθούν με υπεράνθρωπες προσπάθειες να καλύψουν τα κενά, αλλά αυτό φυσικά δεν γίνεται αν δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Στην ουσία μετακυλείται η ευθύνη της λειτουργίας της κλινικής σε κάθε γιατρό που καλείται κάθε μέρα να καλύψει για ένα 24ωρο. Και αυτό είναι φυσικά θέτει σε κίνδυνο και τη ζωή των ασθενών και εμάς που καλούμαστε από την πρωτοβάθμια να μετακινηθούμε στη δευτεροβάθμια χωρίς καμία περίοδο προετοιμασίας και έχοντας μείνει έξω από τη δευτεροβάθμια από 5, 10 έως και 15 και 20 χρόνια κάποιοι συνάδελφοι.